Σας καλωσορίζουμε στη συνέντευξη τύπου που διοργανώνουν τα εργατικά σωματεία μετάλλου και μεθυλοεπισκευαστική βιομηχανία Κεντρικής Μακεδονίας, το Σωματείο Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παραγωγής Επισητιστικών Προϊόντων Κεντρικής Μακεδονίας, το Σωματείο Τύπου ΠΑΤ και Γραφικών Τεχνών Κεντρικής Μακεδονίας, το Συνδικάτο Χημικής Βιομηχανίας Βορείου Ελλάδος, το Συνδικάτο Φαρμάκου, Καλλιτικού και Συνεχών Επαγγελμάτων Κεντρικής Μακεδονίας, του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων της Νομού Θεσσαλονίκης, για να σας ενημερώσουμε και να μιλήσουμε κιόλας για το διήμερο δράσης που πραγματοποιούμε μπροστά στη ΔΕΔ και έχει σαν θέμα την ασφάλεια και την υγεία μέσα στους χώρους δουλειάς και συγκεκριμένα στη διπέτη Σύνδου. Διανύουμε το τέταρτο κύμα, το οποίο μας βρίσκει όπως ακριβώς μας άφησε και το τρίτο. Δηλαδή, χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας της υγείας μας μέσα στους χώρους δουλειάς, με το δημόσιο σύστημα συμπαραγιασμένο, με την ατομική ευθύνη να έχει γίνει σημαία από την κυβέρνηση και εργοδότες, και τώρα εμπλουτισμένη με απειλές και αναστολές εργασίας από 1 Σεπτέμβρη για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση μετατρέπει το εμβόλιο από αναγκαίο όπλο για την αντιμετώπιση της πανδημίας σε εργαλείο επιτάχυσης αντεργατικών μέτρων, διχάζοντας τους εργαζόμενους και τροφοδοτώντας τον ανορθολογισμό, τον οποίο στη συνέχεια αξιοποιεί ως βολικό αντίπαλο για να κρύβει τις ευθύνες της. Όπως από την αρχή της πανδημίας, έτσι και τώρα προσπαθεί να διώξει το βάρος από πάνω της για την κατάσταση της πανδημίας και να το ρίξει τώρα στους ανεμβολίες τους. Προβάλλει το εμβόλιο στη μοναδική λύση αντιμετώπισης της πανδημίας απέναντι στο ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης που διεκδικούν τα σωματεία μας. Οι συνθήκες παραμένουν επικίνδυνες στους χώρους δουλειάς στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Η διασπορά στη Θεσσαλονίκη γιγαντώθηκε το προηγούμενο διάστημα από την ανυπαρξία μέτρων προστασίας, ελέγχου και γνηλάτισης, αλλά και από την απόκρυψη συρροής κρουσμάτων σε εργοστάσια, την ώρα μάλιστα που παραμένει κλειστό το κέντρο υγείας της περιοχής. Οι μεγαλοεργοδότες, που με την ανοχή της κυβέρνησης δεν πήραν κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας των εργαζομένων, αξιοποιούν τώρα τον εμβολιασμό ως πρόσχημα για ακόμα λιγότερα μέτρα προστασίας, για νέα αντεργατικά μέτρα, ακόμα και απολύσεις. Ο εμβολιασμός μετατρέπεται σε άλοθη για την απαλλαγή του κράτους και της εργοδοσίας από τις ευθύνες τους. Ο ψεύτικος διαχωρισμός εμβολιασμένων ανεμβολίαστων δεν μπορεί να διαπεράσει τους εργαζόμενους. Η κυβέρνηση ανοίγει το θέμα της υποχρεωτικότητας για να μετατοπιστεί η συζήτηση, να ενισχύσει τον κοινωνικό αυτοματισμό, να ταυτίσει οποιαδήποτε κριτική στην κυβερνητική πολιτική μακροδεξιές, συνωμοσιολογικές, ανορθολογικές και αντιεμβολιστικές απόψεις και κινήσεις που καθόλου αυθόρμητες δεν είναι και που η ίδια προβάλλει, αξιοποιεί και ανέχεται, αφού αποτελεί και βολικό αντίπαλο. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση αρνείται ακόμα και σήμερα την πραγματική επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας, επιτρέποντας στους μεγαλοεπιχειρηματίες του χώρου να θησαυρίζουν εις βάρος της υγείας του λαού. Όποιος χρειάζεται να χειρουργηθεί μπορεί να το κάνει πλέον μόνο σε κάποια ιδιωτική κλινική, εφόσον βέβαια το αντέχει τσέπη του. Η αποζημίωση για την νοσηλεία σε κλίνη μεθ του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε, ενώ οι σαφείς οδηγίες για το πιο περιστατικά θα νοσηλεύονται σε απλές κλίνες ιδιωτικών κλινικών όσοι έχουν αναρρώσει σχεδόν πλήρως λίγες μέρες πριν πάρουν εξιτήριο. Οι ήδη υποστελεχωμένες και πριν την πανδημία δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αποδυναμώθηκαν ακόμα περισσότερο τον τελευταίο καιρό με τις διαρκές μετακινήσεις γιατρών από αυτές προς τα νοσοκομεία κάθε περιοχής. Στο Δήμο Δέλτα, με δύο βιομηχανικές περιοχές σε Σύνδο και Καλοκόρη, άρα και μεγάλο κίνδυνο για την πρόκληση βιομηχανικού ή εργατικού ατυχήματος, με δεκάδες χιλιάδες κατοίκους, λειτουργούν μόλις δύο κέντρα υγείας σε διαβατά και χαλάστρα, η στελέχωση των οποίων δεν επιτρέπει την παροχή ακόμα και των στοιχειωδών υπηρεσιών υγείας. Τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα των βιομηχάνων. Ακόμα και σήμερα δεν γίνεται υποχρεωτικά προληπτικά τεστ στους μεγάλους χώρους με ευθύνη κράτους και εργοδοσίας. Όταν εμφανίζεται κάποιο κρούσμα, οι γνηλατήσεις γίνονται από στελέχη της εταιρείας και οι συνάδελφοι που εργάζονται του εργαζόμενου που νοσεί συνήθως δεν ενημερώνονται. Είναι πολλά τα παραδείγματα επιχειρήσεων που μόνο κατά από την πίεση των σωματείων προχώρησαν σε μαζικά τεστ μετά από κάποιο κρούσμα. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί όπως η επιθεώρηση εργασίας που υπολειτουργούσαν ακόμα και πριν την πανδημία είναι φυσικά αδύνατο να ανταποκριθούν σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες. Δεν υπάρχει καμιά καταγραφή των κρουσμάτων στους χώρους δουλειάς, κλάδος, εργοστάσιο, ειδικότητα, ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί στατιστικά ο κίνδυνος για να πάρθουν πρόσθετα εξειδικευμένα μέτρα. Όσοι εργαζόμενοι στην περιοχή δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με αυτή την κατάσταση. Αρκετά σωματεία που δραστηριοποιούνται στην ΒΙΠΕ διαμορφώσαμε ένα πλαίσιο ετοιμάτων το οποίο διακινείται στα εργοστάσια και έχει υπογραφεί από χιλιάδες συναδέλφους έως τα τώρα. Εξέχουσα θέση στο πλαίσιο αυτό έχει το αίτημα για τη δημιουργία κέντρου υγείας στην ΒΙΠΕ.
Μια τέτοια δομή, στελεχωμένη σωστά από διάφορες ειδικότητες, μπορεί να παρέχει σημαντικά αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας για τους εργαζόμενους και τους κατοίκους της περιοχής. Την περίοδο που διανύουμε, θα μπορούσε να διεξάγει και να υποπτεύει τη διενέργεια μαζικών τεστ στους χώρους δουλειάς. Η καταγραφή των αποτελεσμάτων και η στατιστική τους επεξεργασία από κάποιο εξειδικευμένο φορέα θα μπορούσε να συμβάλλει ουσιαστικά στην αποφυγή συρροή κρουσμάτων. Εργαζόμενοι με χρόνια προβλήματα υγείας θα είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθούνται συστηματικά και με βάση το ιστορικό τους να τους δίνονται επικαιροποιημένες οδηγίες για το πώς να προφυλακτούν καλύτερα από την πανδημία. Θα ήταν υπεύθυνο για την παρακολούθηση όσων νοσούν, αλλά δεν χρειάζεται να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο. Κομβικό ρόλο θα είχε στον εμβολιασμό των κατοίκων και των εργαζομένων της περιοχής, τόσο στη δεξαγωγή όσο και στην καταγραφή τυχών παρενεργειών. Η σημασία μιας τέτοιας δομής υγείας δεν εξαντλείται ασφαλώς στην περίοδο της πανδημίας. Στελεχωμένη, για παράδειγμα, από γιατρούς εργασίες με τακτικές επισκέψεις στα εργοστάσια, μπορεί να συμβάλλει στην εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου, ανάλογα με το είδος της εργασίας που εκτελούν οι εργαζόμενοι, το περιβάλλον στο οποίο εργάζονται, τις ουσίες και τους άλλους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένοι. Οι επαγγελματικές ασθένειες άλλωστε αποτελούν αχαρτογράφητο τοπίο λόγω έλλειψης δεδομένων και κυρίως βούλησης. Κάθε εργαζόμενος θα έχει τη δυνατότητα να κάνει τακτικές προληπτικές εξετάσεις, να έχει το δικό του ιατρικό φάκελο. Εφόσον υπηρετούσε αυτό και εφημερεύουν οι ιατροί όλων των βασικών ειδικοτήτων, οι κάτοικοι της περιοχής δεν θα είναι αναγκασμένοι να προσφεύγουν για το παραμικρό στο εφημερεύο νοσοκομείο, ενώ θα μπορεί να αντιμετωπίσει και κάποιο λιγότερο σοβαρό εργατικό ατύχημα. Το κέντρο υγείας είναι απαραίτητο να διαθέτει ασθενοφόρο όλο το 24ωρο, καθώς στην περίπτωση σοβαρού εργατικού ατυχήματος. Ο χρόνος που θα μεσολαβήσει για να έρθει κάποιο από μακρινή απόσταση μπορεί να αποβεί μοιραίο. Όλα τα παραπάνω είναι απολύτως ρεαλιστικά, καθώς η χώρα μας διαθέτει πολυάριθμο και πολύ καλά καταρτισμένο υγειονομικό προσωπικό. Αυτό που βάζει εμπόδιο είναι η πολιτική τόσο της σημερινής όσο και των προηγούμενων κυβερνήσεων, που υποβαθμίζει συστηματικά τη δημόσια υγεία, προκειμένου να βρουν πεδίο κερδοφορίας οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στην υγεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και τώρα, εν μέσω πανδημίας, οι δαπάνες για την υγεία είναι μειωμένες στον προϋπολογισμό του 2021 κατά 600 εκατομμύρια ευρώ. Από την άλλη, οι εργοδότες έχουν μετατρέψει τους χώρους δουλειάς σε σύγχρονες γαλέρες, πατώντας πάνω στο νομικό προστάσιο που έχει ψηφιστεί από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, με την συνεχή υποβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών, αλλά και το νέο εργασιακό νομοσχέδιο της σημερινής κυβέρνησης που έρχεται να επιβάλλει εξαντλητικά ωράρια, ακόμα και χειρότερους όρους δουλειάς για τους εργαζόμενους. Αυτή είναι η πρόοδο που διαφημίζει η κυβέρνηση, με τους χώρους δουλειάς να έχουν μετατραπεί σε κάτεργα, εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα, εκατοντάδες συναδέλφους σε κατεμένους νεκρούς. Στην ανάπτυξη που μας έχουν ζαλίσει όλα αυτά τα χρόνια, δεν χωράνε μέτρα πρόληψης και προστασίας της υγείας και της ζωής των εργαζομένων. Αποτελούν κόστος. Αυτή η ανάπτυξη που είναι κομμένη και ραμμένη για να γεμίζουν τις τσέπες τους εργοδότες δεν είναι μονόδρομος για μας. Μόνο εμείς οι ίδιοι μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, οργανωμένοι στο συνδικάτο μας, μπορούμε να παλέψουμε και να επιβάλλουμε μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, μισθούς και ωράρια στο ύψος των σημερινών αναγκών μας. Ενίσχυση των πρωτοβάθμιων μονάδων υγείας, δημιουργεί κέντρο υγείας στη Σύνδου, δημιουργεί εξοπλισμένου και στελεχωμένου σταθμού ΕΚΑΒ με ασθενοφόρα και προσωπικό στις ΔΥΠΕ Σύνδου και Αγίου Αθανασίου, καθολικό πρόγραμμα δημόσιου δωρεάν εμβολιασμού με εξαντλητική ενημέρωση, πλήρη προληπτικό έλεγχο και σταθερή παρακολούθηση των εμβολιασμένων, καμιά απόλυση ή αναστολή εργασίας με πρόσχημα τον κορονοϊό, ενίσχυση όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς, αναγκαίες αποστάσεις, θερμομετρήσεις, κατάλληλος αερισμός, ατομικά μέτρα προστασίας, καθημερινές απολυμάσεις, διαλύματα σε κατάλληλους χώρους. Εβδομαδιαία τεστ στους εργαζόμενους, εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, αποκλειστικά με επιβάρηση του κράτους και των εργοδοτών και ουσιαστική ενίσχυση του κρατικού συστήματος ειχνηλάτησης και παρακολούθησης. Επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας και υποχρεωτική ένταξη των ιδιωτικών γιατρών στο σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Στελέχωση όλων των αναγκαίων ελεγκτικών μηχανισμών, αυστηροποίηση πρωτοκόλων και ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Την ώρα που η ηγεσία της ΓΕΣΕ καλεί τους εργαζόμενους να κάτσουν στα αυγά τους με πρόσχημα την πανδημία, επισφραγίζοντας με τη στάση της ότι και το επόμενο διάστημα θα βάλει πλάτη στην κυβέρνηση και τους επιχειρηματικούς ομίλους, ώστε να προχωρήσουν τη σφαγή των εργατικών δικαιωμάτων χωρίς αντιδράσεις, και όλα αυτά σε μια περίοδο που σημαδεύτηκε από πυκνές εξελίξεις και ένταση επίθεση στη ζωή και στα δικαιώματα των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Ανεδεικνύοντας ακόμα μια φορά
πως η ζωή μας βρίσκεται σε κίνδυνο από την πολιτική που βάζει τις ανάγκες μας στη μέγενη του κριτηρίου κόστος και ωφέλους για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Στην επίθεση αυτή απαντάμε στην κυβέρνηση, στους επιχειρηματικούς ομίλους και στους εκπροσώπους του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού ότι τα συνδικάτα δεν θα κάτσουν με τα χέρια σταυρωμένα μπροστά στη σφαγή των δικαιωμάτων. Ανοίγουμε μέτωπο. Όχι μόνο ενάντια στην κυβέρνηση, τους βιομήχανους και τα μονοπόλια, αλλά και σε αυτούς που στηρίζουν μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα τα συμφέροντά τους. Στα πλαίσια λοιπόν της ΔΕΔ, μπαίνουμε μπροστά για τη δημιουργία ενός μεγάλου μετόπου εργατικών σωματείων με διεκδικητικό πλαίσιο βασισμένο στις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, πλαίσιο πάλης και συσπλήρωσης που θα κλιμακώνει την πάλη. Θεωρούμε ότι μόνο το εργατικό λαϊκό κίνημα μπορεί να βάλει φρένο στην αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων, να βάλει φρένο στα σχέδια της εργοδοσίας, να αποσπάσει κατακτήσεις, να ανοίξει το δρόμο για ριζικές αλλαγές προς όφελος του λαού και των εργαζομένων. Καλέσαμε το προηγούμενο διάστημα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και το επόμενο. Ανοιχτά, πλατιά, όλα τα σωματεία να το ενισχύσουν και να συζητήσουν πάνω σε αυτό. Γιατί για μας το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα δεν υπάρχουν περασμένα ξεχασμένα. Ο ιδρώτας και ο κόπος της σημερινής γενιάς αλλά και όλων των προηγούμενων δεν διαπραγματεύονται. Δεν είναι αποδεκτό ούτε καν ανεκτό στον 20ο αιώνα όπου η επιστήμη, η πρόοδος της τεχνολογίας, η κατακόρυφη άνοδος της παραγωγής αγαθών και προϊόντων να μην αφορά το σύνολο της εργατιάς και της τοπολογίας των πραγματικών παραγωγών αυτού του πλούτου. Η οργάνωση λοιπόν της πάλης διακάλυψε των απολειών σε μισθούς και μεροκάματα για ένα αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο και ειδικά η επαναφορά του καθεστώτος των συλλογικών συμβάσεων παραμένει στην προμετωπίδα του αγώνα μας. Γιατί συνδέεται με όλους τους όρους ζωής και δουλειάς των εργαζόμενων, γιατί επιδρά στο σήμερα και στο αύριο. Συνδέεται με διάφορες κοινωνικές παροχές, επιδόματα ανεργίας, ασθενείας και συντάξεων. Με αυτή την έννοια, είναι αδιαπραγμάτευτο το αίτημα για αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές, για να μην υπάρχει κανείς εργαζόμενος χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας, κανείς εργαζόμενος κάτω από 751 ευρώ. Η επαναφορά του κατώτατου μισθού με νόμο ως αφετηρία για την ουσιαστική αύξησή του. Επαναφορά της υποχρεωτικότητας των κλαδικών συμβάσεων εργασίας. Της αρχής της εργολογικότητας σύμβασης των τριετιών με ουσιαστική προστασία των ανέργων. Αύξηση στο επίδομα ανεργίας, επίδομα για όλους τους ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Παίρνοντας υπόψη το πλατή μέτωπο που εκφράστηκε από τα συνδικάτα ενάντια στο πρόσφατο αντεργατικό νομοσχέδιο έκτρωμα της κυβέρνησης που έδωσε πείρα στους εργαζόμενους για το σήμερα και το αύριο ώστε να μείνουν στα χαρτιά οι αντεργατικοί νόμοι του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Η αποφασιστικότητα της εργατικής τάξης να αντιπαλεύσει αυτό το νομοσχέδιο κόντρα στην κυβερνητική ρητορία που ήθελε να κάνει το άσπρο μαύρο φάνηκε από τις προκινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος ότι όσα και επιχειρήματα και αν προωθούν κυβέρνηση εργοδοσία για να καλοποιήσουν ένα βάρβαρο αντιλαϊκό νομοσχέδιο και να το παρουσιάσουν ως κάτι σύγχρονο, δεν μπορούν να ξεγελάσουν τους εργαζόμενους. Γιατί δεν είναι σύγχρονο και προοδευτικό η νομιμοποίηση της απλήρωτης δουλειάς, η κατάργηση του 8ωρου και της κυριακής αργίας, το δικαίωμα στους εργοδότες να μας ασχολούν περισσότερες ώρες χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Δεν είναι σύγχρονο και προοδευτικό να απεμπολίσουμε κατακτήσεις που η εργατική τάξη κέρδισε με αίμα πριν σχεδόν 100 χρόνια. Τους λέμε καθαρά ότι το νομοσχέδιο Χατζηδάκη θα μείνει στα χαρτιά. Διεκδικούμε σταθερή δουλειά με δικαιώματα, 7ωρο το ετήμερο 35ωρο, κατάργηση όλων των ελαστικών μορφέων απασχόλησης, των απλήρωτων υπεροριών, τον νόμο για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Επαναφορά της κυριακής αργίας σε όλους τους κλάδους. Διεκδικούμε την κατάργηση των νόμων που περιορίζουν τη συνδικαλιστική δράση και τις απεργίες, όπως και το ηλεκτρονικό φακέλωμα των συνδικάτων, τις απολύσεις συνδικαλιστών, την απαγόρευση των διαδηλώσεων, τον περιορισμό του απεργιακού δικαιώματος. Το ίδιο διάστημα που εργατική λαϊκή οικογένεια νιώθει ήδη στην τσέπη της τις αυξήσεις στις βασικές τιμές βασικών αγαθών, τα καύσιμα στους λογαριασμούς του ρεύματος, τα ενίκια, ως αποτέλεσμα της πολιτικής απελευθέρωσης ενέργειας και της στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων
με πακτολό χρημάτων στο πλαίσιο της λεγόμενης επεκτατικής πολιτικής. Τα 40 δις του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία θα κληθεί να πληρώσει έμεσα και άμεσα ο λαός μέσα από τη φορολόγησή του και συνοδεύονται από αντιλαϊκά προαπαιτούμενα, δεν κατευθύνονται σε δαπάνες αναγκαίες για τη βελτίωση των όρων ζωής του, όπως για τη γενναία χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας, την κατασκευή νέων σχολικών κτηρίων, για να σταματήσει το έσχος των κοντέινερ στις αυλές των σχολείων και των τμήματων με 27 και 28 μαθητές, τη χρηματοδότηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής προστασίας. Και αυτό την ίδια στιγμή που έχει καεί η μισή Ελλάδα, έχουν καταστραφεί οι κόποι μια ζωή χιλιάδων λαϊκών οικογενειών, την ώρα που βρισκόμαστε στην καρδιά του τέταρτου κύματος της πανδημίας, με ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία με τη στήριξη και του ΣΥΡΙΖΑ εξασφάλισε στους tour operator, στους εφοπλιστές και τους αερομεταφορείς, την αναστολή των ελάχιστων μέτρων προστασίας του λαού που είχε πάρει κάτω από την πίεση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Τα μόνα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση είναι ο βρώμικος διαχωρισμός των εργαζόμενων, η επίθεση στα εργασιακά τους δικαιώματα και η πελατεία σε ιδιωτικά διαχωριστικά κέντρα. Απαιτούμε προστασία του λαϊκού εισοδήματος, μειώσεις κατά 50% των τιμολογίων σε ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, ίντερνετ, των εισιτηρίων στις μαζικές μεταφορές, των τιμών σε βασικά διατροφικά αγαθά και καύσιμα, μέτρα ενάντια στην εσκοκέδρια των ενοικίων, επαναφορά προγράμματος εργατικής κατοικίας, το οποίο είχε διακοπεί το 2009, κατάργηση των πληστηριασμών και κατασχέσεων για την εργατική λαϊκή οικογένεια, απαλλαγή των εργαζομένων από χρέη για ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, ενίκιο, τηλέφωνο για όλο το διάστημα της καραντίνας και για όσο διαρκούν τα έκφρακτα μέτρα, λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας της υγείας και την ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να είναι ασφαλές το άνοιγμα των σχολείων το Σεπτέμβριο, αλλά και η ομιλή λειτουργία κατά τη διάρκεια της χρονιάς, σχολεία καθαρά με 15 μαθητές ανατάξεις. Πλήρης, επαρκής και αποκλειστική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, με προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Να εξασφαλιστεί ο δημόσιος και δωρεάν καθολικός εμβολιασμός του λαού, να ανοίξουν όλες οι δημόσιες δομές υγείας που έκλεισαν τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ αξίζει να θυμίσουμε και τις πρωτοβουλίες που πάρθηκαν το προηγούμενο διάστημα, εδώ στη Δυτική Μακεδονία, από μια σειρά σωματεία, στα πλαίσια της πάλης για μέτρα ενίσχυσης της προστασίας του χώρου δουλειάς, ουσιαστική ενίσχυση σε προσωπικό και εξοπλισμό των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ειδικότερα δημιουργία στην περιοχή της βιομηχανικής περιοχής Τσιτσίνκου, κέντρο υγείας πλήρως ελεγχομένου και εξοπλισμένου, με δυνατότητα φροντίδας επιγόν των περιστατικών, 24 ώρες λειτουργίας και βραχίας νοσηλείας. Διεκδικούμε επίσης άμεσα μέτρα της υγείας και ασφάλειας του χώρου δουλειάς, με ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας, εβδομαδιαία τεστ στους εργαζόμενους, εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, αποκλειστικά με επιβάρηση του κράτους και των εργοδοτών, καθώς και ουσιαστική ενίσχυση του κρατικού συστήματος ιχνηλάτησης και παρακολούθησης. Αποκατάσταση όλων των ζημιών που έχουν προκύψει στις πυρόκλειδες περιοχές. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση όλων των πληγέντων, χωρίς κανένα όρο και προϋπόθεση, για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες επιβίωσης. Άμεσα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας, αποζημίωση για τις καταστροφές του 100% χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Κρατική χρηματοδότηση επίσης για έργα αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής και αντισεισμικής προστασίας, για εξοπλισμό και μέσα, για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε πυροσβεστική και δασαρχία. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι μεγάλες προκλήσεις είναι μπροστά, ότι η βάρβαρη κατάσταση που ήδη υπάρχει θα χειροτερέψει. Και τώρα χρειάζονται δυνατά συνδικάτα που έχουν γνωρίσει και έχουν εμπιστευτεί. Μόνο η ενεργή συμμετοχή των εργαζόμενων μπορεί να ακυρώσει τα σχέδιά τους. Αυτό φοβούνται, σε αυτό προσπαθούν να βάλουν φρένο κυβέρνηση, εργοδοσία, κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός. Η υπεράσπιση του δικαιώματος συνδικαλιστικής δράσης είναι μια πάλη συνεχής, απέναντι στην αντεργατική επίθεση της εργοδοσίας και των κυβερνώτεών του, απέναντι στην υπονομευτική στάση συμβιβασμένων συνδικαλιστικών ηγεσιών.
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να γραφτούν και να συμμετέχουν στα συνδικάτα τους. Για να μπλοκάρουμε τους αντεργατικούς νόμους, να μείνουν τα χαρτιά. Για να διεκδικήσουμε με βάση τις σύγχρονες λαϊκές μας ανάγκες, με εξορμήσεις, περιοδίες και ενημέρωση σε όλους τους χώρους δουλειάς, καλούμε τους εργαζόμενους Βόρειας Ελλάδας να πάρουν μαζικά μέρος στη συγκέντρωση των συνδικάτων εν ώψη της ΔΕΘ Θεσσαλονίκη στο Σάββατο 11 Σεπτέμβρη στις 6 ώρα στην πλατεία ΧΑΜ. Όποιος έχει κάποια ερώτηση, παρακαλώ. Να πούμε, να πείτε λίγο, παρακαλώ, στο πλαίσιο αυτού του διημέρου δράσης που έχετε με στόχο τα αιτήματα υγιεινής και ασφάλειας, τι ακριβώς κάνετε. Ενημερώνουμε τους εργαζόμενους για τον εμβολιασμό, γιατί υπάρχουν, βασικά αυτό που υπάρχει ανάμεσα στους εργαζόμενους είναι ένας τεράστιος φόβος για τις επιπτώσεις του εμβολιασμού στην υγεία τους. Ένας φόβος που προκύπτει από τις πληροφορίες που δέχονται καταιγιστικά το προηγούμενο διάστημα εξαιτίας των ανταγωνισμών των εταιριών, όχι το ένα προκαλεί θρομβώσεις, το άλλο σκοτώνει. Χωρίς καμία ενημέρωση και με τις παλινοδίες όλων των υπευθύνων της κυβέρνησης, ο φόβος αυτός αυξάνεται, προσπαθώντας να αυλύνουμε αυτόν τον φόβο, να τον αυλύνουμε στην κατεύθυνση του να γνωρίσει ο κόσμος τι έχει μπροστά του και ποια μέτρα μπορούν να πάρθουν, ποιες είναι οι δυνατότητες για να ασφαλιστεί η υγεία του. Ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την πάλη των υγειονομικών για καλύτερη υγεία προς το λαό, για νοσοκομεία που θα παραμείνουν ανοιχτά. Και όχι με βάση την προημερών εξαγγελία λαγός του ΔΕΗ του Πρωθυπουργού ότι δεν μπορούν να υπάρχουν δύο νοσοκομεία σε απόσταση 50 χιλιόμετρα το ένα από το άλλο. Ενώ μέσα στα προηγούμενα κύματα της πανδημίας βλέπαμε ότι ακόμα και με αυτά κράσανε το σύστημα, πόσο μάλλον αν κλείσουν κι άλλα. Ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για προστασία της υγείας με 10.000 υγειονομικούς σε αναστολή εξαιτίας των φόβων τους για τον εμβολιασμό. Που και σε αυτούς είναι αντίστοιχος με τους φόβους των εργαζομένων. Για ζητήματα ασφάλειας και της εργασίας τους και όσον αφορά τον επαγγελματικό κίνδυνο και την εντατικοποίηση της δουλειάς και το γεγονός ότι με το τελευταίο νομοσχέδιο Χατζηδάκη, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να απασχολεί τους εργαζόμενους μέχρι και 10 ώρες την ημέρα και μετά την έρευνα που παρουσίασε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι τέτοιου είδους ωράρια οδηγούν τους εργαζόμενους πολύ πιο πρόωρα στο θάνατο. Δεν νομίζουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερα πράγματα για να βγούμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο, έτσι ώστε ο κόσμος να ξέρει τι έχει μπροστά του και να αγωνιστεί κάτω από αυτές, μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Συγγνώμη, και να λύσουμε το πρόβλημα, γιατί μονάχα έτσι μπορούμε να το λύσουμε. Μαζικά, με τα σωματεία μας, με τον αγώνα μας. Σήμερα στη UNIPEC ήταν ο Γενικός Γραμματέας των Νοσοκομειακών Γιατρών της Θεσσαλονίκης, που είναι και πνευμονολόγος, καθήλυνα αρμόδιος κατά τα άλλα, για να πει και ενημέρωση στον κόσμο. Ναι, ουσιαστικά παίρνουμε μια σειρά δράσεων που αφορά τα ζητήματα της υγείας και έχουμε προχωρήσει σε εξορμήσεις και περιοδίες σε χώρους δουλειάς και σε συναντήσεις και με δουσού επιχειρησιακών σωματείων σε αυτά τα πλαίσια για να τους ενημερώσουμε για την πρωτοβουλία που παίρνουμε και για να τους καλέσουμε και στο συλλαλητήριο της ΔΕΕ. Πήραμε και αυτή την πρωτοβουλία και με συνεννόηση και με τους νοσοκομειακούς γιατρούς με το σωματείο, όπου παραχωρούν υγειονομικούς ώστε να έχουμε μαζί μας στους χώρους στους οποίους πάμε για να γίνεται μια καλή ενημέρωση των εργαζομένων, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα που υπάρχουν, πολλά ερωτήματα τα οποία οι ίδιοι εργοδότες και οι γιατροί εργασίας δεν τα αναδεικνύουν και δεν τα συζητάνε λόγω και της έλλειψης των γιατρών εργασίας που δεν υπάρχουν μέσα στους χώρους δουλειάς. Και πήραμε αυτή την πρωτοβουλία στα σωματεία γιατί το θεωρούμε πολύ κρίσιμο και υπάρχει μεγάλη έλλειψη και φάνηκε και το προηγούμενο διάστημα πώς εξελίχθηκε όλη αυτή η κατάσταση. Συνεχίζουμε αυτή τη διαδικασία. Όπως είπε και σήμερα βγήκαμε σε φόρους με γιατρό, το ίδιο θα συνεχιστεί και την Πέμπτη. Και έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσης με εξορμήσεις περιοδίες. Αύριο Τετάρτη το απόγευμα έχουμε αυτοκινητοπορία στη Σύνδο
όπου και εκεί πέρα θα ενημερώσουμε τους κατοίκους της περιοχής και τους εργαζόμενους για τα ζητήματα που υπάρχουν και αναδεικνύουμε στη Λιπετισίδου. Την Πέμπτη υπάρχει η μερίδα που διοργανώνει το ΠΑΜΕ στις 7 το απόγευμα, να ενημερώσω κιόλας, στο πάρκο των τεσσάρων εποχών για το νόμο Χατζηδάκη που έφερε και θα συζητηθούν και εκεί πέρα διάφορες πτυχές αυτού του νόμου και πώς προτείνουμε να τον παλέψουμε ώστε να μείνει σε χαρτιά. Και καλούμε και στο συλλαλητήριο του Σαββάτου, 7 η ώρα, 6 ώρα το απόγευμα, με συγχωρείτε, στην πλατεία Χαν. Να ρωτήσω κάτι, όσον αφορά το κέντρο υγείας. Ναι. Επειδή θυμάμαι ότι είχαμε αναφέρει και παλαιότερα προηγούμενα, δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη. Πέρα το έτοιμο παραμένει πάγιο για να λειτουργήσει ουσιαστικά, για να μπορούν οι εργαζόμενοι να κάνουν την πρόοδο που τους να πω και όλο, γιατί... Δεν είναι σημαντικό το ζήτημα το να λειτουργήσει, γιατί σε ολόκληρη αυτή την περιοχή στην δεν υπάρχει κάποια πρόοδο. Ακριβώς, συναντάμε και τους ίδιους εργαζόμενους όταν θα δούμε και το λένε γιατί πολλοί μένουν από εκεί κουφάλια, Γιάννητσά και τα λοιπά που λένε και πάλι που έχουν κάποιο και τη διέστηση στις τελευταίες και πάλι και τα λοιπά που πάλι θέλουν να τα κλείσουν ένα από τα δύο ή τι λένε την κοντά και δημιουργεί ουσιαστικά τι να βάζουν, αυτοί βγάζουν. Είναι σύμφωνο το ότι χρειάζεται να υπάρχει και το κέντρο διέστηση αλλά και ο σταθμός του ΕΚΑΒ που έφτιαξε μέσα στη βιομηχανική της Σύνδου. Σε μια συζήτηση που είχαμε και με ένα στέλεχος μιας εταιρείας όπου ήρθε να μας παρουσιάσει πώς η ίδια εταιρεία παλεύει για την ασφάλεια των εργαζομένων. Η ίδια εταιρεία που είναι μέλος του ΣΒΕ, όταν ερωτήθηκε τι κάνει μέσα στο σύλλογό της που έχουν σαν εφοπλιστές, σαν βιομήχανοι για όλη αυτή την κατάσταση, δεν είχε να μου πει κάτι. Έλεγε εμείς είμαστε καλά. Ναι, αλλά τι μέτρα παίρνετε σαν σύλλογος. Πώς πιέζετε κι εσείς από τη στιγμή που λέτε ότι νοιάζεστε για την υγεία των εργαζομένων, στο να λυθούν αυτά τα ζητήματα.